Την αναγκαιότητα αλλαγής πολιτικού σκηνικού μέσα από αλλαγή κυβέρνησης υπογραμμίζει ο βουλευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης αναφορικά με την πορεία που ακολουθεί η κυβέρνηση. Από την πλευρά της, η βουλευτής του Πασόκ από τη Δράμα, Χαρά Κεφαλίδου, σημειώνει πως τα τελευταία μέτρα που έχουν ληφθεί για την οικονομία αναμένει να δούμε πώς ουσιαστικά θα χειροτερέψουν ακόμη περισσότερο την πορεία της ελληνικής κοινωνίας. Δυστυχώς ξαναμπήκαμε σε μία τροχιά με νομοθετήματα τα οποία πέρα από το κυρίαρχο, το οποίο δυστυχώς είναι αρμαγεδόνας για κάθε εργαζόμενο σε κάθε επίπεδο, δυστυχώς τα αποτελέσματα, οι επιταγές θα αρχίσουν να έρχονται από την προσεχή εβδομάδα, όλους, θέλει επαγγελματίες, εργάτες, αγροτικό κόσμο, μισθωτό, συνταξιούχο, και δυστυχώς αυτός ο αυτόματος προκρούστης για μένα θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο με τον νέο προϋπολογισμό, όπου εκεί δυστυχώς θα δούμε τη συνέχεια αυτών των δυσμενών μέτρων, αν θέλετε και το δέσιμο χειροπόδαρα ολονών μας για πολλά χρόνια. Μετά την συμφωνία που έκλεισε, που όλοι ευχόμασταν να είναι μια καλή συμφωνία, φαίνεται πως η συμφωνία αυτή πρώτον έχει πάρα πολλά σκοτεινά σημεία και το κυριότερο απ' όλα δεν έχει πουθενά καμία ούτε σε υποσημείωση προοπτική ανάπτυξης. Δεν μιλάει πουθενά για επενδύσεις. Φαίνεται ότι ακόμη και οι Ευρωπαίοι σε αυτή την περιπέτεια μας έχουν εγκαταλείψει. Αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το αμέσως προσεχές διάστημα είναι να κατανοήσουμε τι είναι όλα αυτά που ψηφίστηκαν τα δύο τελευταία Σαββατοκύριακα με πολύ συνοπτικές διαδικασίες. Και είναι ένα πολύ βαρύ ασφαλιστικό, ένα ακόμη πιο βαρύ φορολογικό, και όλα αυτά διαλύουν τη μεσαία τάξη και ουσιαστικά δημιουργούν ένα πολύ ασφικτικό περιβάλλον για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες. Άμεση ήταν η απάντηση από την αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου, η οποία σημειώνει πως ο κύκλος της αβεβαιότητας έχει κλείσει και το μόνο που κάνει αντιπολίτευση είναι να κινδυνολογεί. Τεπεράσαμε ένα κάβο ώστε να μπορέσει να υπάρχει μια πολιτική σταθερότητα και πάνω απ' όλα να έχουμε μεγαλύτερη ρευστότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Το πρόβλημα της ρευστότητας, η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Ελλάδα, ώστε να δοθεί και το μήνυμα ομαλοποίησης όσο αφορά όχι μόνο τα funds και τον εξωτερικό δανεισμό, αλλά τους επενδυτές. Γιατί το διακύβευμα για μας είναι αυτό. Η ανεργία δεν πρόκειται να λυθεί με τα προγράμματα που προτείνουμε. Εμείς υποστηρίζουμε τους ανέργους κατά τη διάρκεια που δεν μπορούν να βρουν μια μόνιμη θέση εργασίας. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σαν χώρα, πρέπει ο κόσμος που είναι έτοιμος να επενδύσει, να πιστέψει ότι πραγματικά έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος και έχει κλείσει ο κύκλος της αβεβαιότητας.